σημερινή συγκέντρωση εδώ στο κήπο του Πανεπιστημίου μας για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό. Παρακολουθούμε όλοι συγκλονισμένοι τις νέες δολοφονικές επιθέσεις του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης. Συζητάμε για την πρώτη και μαζικότερη σφαγή ανθρώπων στον 21ο αιώνα. Το Ισραήλ κλιμακώνει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με την επίθεση στο πέρασμα της Ράφα. Αυτή τη στιγμή ο Παλαιστινιακός λαός βρίσκεται αποκλεισμένος σε ένα σφιχτικά μικρό κομμάτι γης, παρόμοιο με την έκταση της Άνδρου, χωρίς φάρμακα, νερό, φαγητό, δεν έχει τη δυνατότητα να διαφύγει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οι εικόνες των νεκρών παιδιών στη σειρά μένει χαραγμένη στο κεφάλι μας. Οι φωνές παιδιών να φωνάζουν πάνω από πτώματα δεν μπορεί να σταματήσει. Το έγκλημα που διαπράττουν δεν έχει τελειωμό. Ακόμα και η ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια θα σταματήσει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα πέρασμα. Ήδη ρυθρινούμε τους πρώτους νεκρούς από πείνα και δίψα. Η ελληνική κυβέρνηση, ακολουθώντας πιστά τις επιταγές ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη σφαγή. Η χώρα μας πρωτοστατεί στις δαπάνες για πολεμικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ, δίνει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού σε αυτή την πολεμική μηχανή. Το ίδιο όμως συνέβαινε με την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Καθένας από αυτούς κουβαλάει στις πλάτες του ένα νεκρό παιδί. Οι φοιτητές δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια, να γυρίσουμε την πλάτη απέναντι σε όλα αυτά. Γινόμαστε κομμάτι του κρίκου αλληλεγγύης που έχει σηκωθεί από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας. Ενώνουμε τη φωνή μας με τους συναδέλφους μας για ελευθερία στην Παλαιστίνη. Το Πάντιο, παρόλο που αποτελεί ένα πανεπιστήμιο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, που τα προγράμματα σπουδών από την κοινωνική ανθρωπολογία μέχρι την κοινωνιολογία, τη δημόσια διοίκηση, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνολικότερα την ανθρώπινη υπόσταση. Πρέπει όμως να ενημερώσουμε το εξής, ότι το Πάντιο συνεργάζεται με το ΙΔΙΣ, το οποίο με τη σειρά του συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ, τοποθετείται ανοιχτά υπέρ της δίθεν αυτοάμυνας του κράτους δολοφόνου. Η ανάγκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ να παραχαράξει την ιστορία στους χώρους εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο μας, να δημιουργήσει δίθεν κλίμα στήριξης στο Ισραήλ, από την πρώτη στιγμή έπεσε κιόλας στο κενό. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όμως ούτε παρασυρώμαστε ούτε φοβόμαστε. Παίρνουμε θέση στη σωστή πλευρά της ιστορίας, βροντοφωνάζοντας τα συνθήματα υπέρ του λαού της Παλαιστίνης. Δεν θα μας σταματήσει τίποτα. Πραγματοποιούμε τη σημερινή ολονύχτια διαμαρτυρία στις 8 στα Προπήλαια για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους υπόλοιπους φοιτητικούς λόγους της Αθήνας και τα εργατικά σωματεία.